φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγείου Καρνανικών Ωραίων μέσω του συντονιστή του Γιάννη Σελιμά αναφέρεται στην πρόσφατη απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη για την παραδοσιακή αλληλεία και την ένταξή της στο Εθνικό Ευρυτήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Όπως σημειώνει ο κύριος Σελιμάς, η πρωτοβουλία για την ένταξη της παραδοσιακής αλληλείας στο Εθνικό Ευρυτήριο ξεκινά από τον Νοέμβριο του 2018 για να φτάσουμε σήμερα σε αυτή την κατάληξη. Πράγματι ήταν μια επιτυχία του φορέα διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγείου Καρνανικών Ωραίων η ένταξη στο Εθνικό Ευρυτήριο Άλλης πολιτιστικής χειρονομιάς της παραδοσιακής αλληλείας της λιμνοθάλασσας Μεσολογγείου και Αιτωλικού. Η πρωτοβουλία του φορέα ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν συγκαλέσαμε μια σύσκεψη μεταξύ του φορέα διαχείρισης των ελεύθερων και συνεταιρισμένων αλληλείων, του προϊσταμένου του τμήματος Άλλης πολιτιστικής χειρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του κ. Δρίνη, του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση των Άνθρωπων, καθώς και του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Δατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών και εξωτερικών συνεργατών του Φορέα Διαχείρισης, Πολιτισμιολόγων και Αρχιτεκτών. Σε αυτή τη σύσκεψη καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως χρειάζεται να καταξιώσουμε και να προστατέψουμε την παραδοσιακή αλληλεία του Εθνικού Πάρκου που έχει μια μακρόχρονη ιστορία ήδη από τα Βυζαντινά χρόνια και την Ανατοκρατία, με σχέσεις ανταλλαγής παραδοσιακών πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ Βενετίας και Λιμνοθάλασσας Μεσολογγείου. Η κατάθεση του φακέλου έγινε το 2019 μετά τις παρατηρήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής για την υλοποίηση της σύμβασης για την άλλη κληρονομιά. Ο κύριος Σελιμάς αναφέρει ότι με τις κατάλληλες ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την εξωστρέφεια των ιχθυρών της λιμνοθάλασσας, την πιστοποίησή του σύμφωνα με τα σήματα πιστοποίησης του ΕΛΓΟ για ιχθυρά που παράγονται σε λιμνοθάλασσες, όσο και προϊόντα που παράγονται εντός προστατευομένων περιοχών του δικτύου Natura 2000, θα μπορέσουμε να αναβδείξουμε και να αναβαθμίσουμε την περιοχή. Όπως τονίζει, μια προσπάθεια ελάχιστον με αφιλοκερδή τρόπο μπορεί να καταφέρει περισσότερα από ολόκληρους προϋπολογισμούς όταν η αγάπη για τη φύση και τον άνθρωπο, για την πρόοδο και την αλλαγή μιας κοινωνίας περισσεύει. Στις 7 πρώτου του 2022, η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, αποφάσισε την ένταξη της παραδοσιακής αλληλείας στο Εθνικό Ευρυτήριο και έτσι σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας το ανακοινώσουμε και να ζητήσουμε τόσο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο για τους φορείς της περιοχής μας, να, με τις ενέργειές τους να δώσουν μια προστιθέμενη αξία στα ιχθυρά της λιμνοθάλασσας, να εφαρμόσουν τα συστήματα πιστοποίησης Άγκρο 9 και Άγκρο 12 του ΕΛΓΟ Δήμητρα, έτσι ώστε τα προϊόντα αυτά να αποκτήσουν μια καλύτερη φήμη στο εξωτερικό και σε πιο δυναμικές αγορές. Ο στόχος όλων αυτών των πραγμάτων είναι να καταξιωθεί το επάγγελμα του αλληλεία, να αξιοποιηθούν οι φυσικοί πόροι της περιοχής με τρόπο βιώσιμο και αεφόρο και να δώσουμε μια εξωστρέφεια στην περιοχή μας που είναι ικανή να την φέρει σε πολύ υψηλά επίπεδα ευημερίας ή προόδου, κάτι που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι εκτός από την ένταξη της παραδοσιακής αλληλείας, στην πρόθεσή μας είναι να εντάξουμε και τις αλληλείες του Εθνικού Πάρκου Μεσολογγείου στο Εθνικό Ευρυτήριο Άλλης Πολιτιστικής Χειρονομιάς, κάτι το οποίο συνάδει και με την πρωτοβουλία μας για να προωθήσουμε τη διαδρομή φύσης και πολιτισμού με το σωματείο διάζωμα που αφορά την αναβάθμιση των αρχαίων θεάτρων, όσο και την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος με περιβαλλοντικές υποδομές.